Καλησπέρα σε όλους. Βεβαίως το θέμα θεωρώ ότι λήφθηκε υπόψη των ΕΣ στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο όταν στείλαμε το αίτημα από 23 Σεπτέμβρη που ζητούσαμε να πάρει θέση, να συζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα και μάλιστα τονίζαμε δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι να πάρει απόφαση και όχι να βγάλει ένα ψήφισμα. Και δεύτερον, ζητούσαμε να συζητήσει ενιαία για όλους τους εργαζόμενους που είναι σε παρόμοιο καθεστώς, είτε είναι αυτοί οι εργαζόμενοι με τα οκτάμινα του COVID που είναι με προσωρινές διαταγές, είτε είναι οι εργαζόμενοι που είναι με προσωρινές διαταγές ή ασφαλιστικά μέτρα με τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Και να πω χαρακτηριστικά, επειδή ρωτήθηκε πόσοι είναι οι εργαζόμενοι, τα δικά μας τα στοιχεία λένε ότι είναι 335 εργαζόμενοι που δουλεύουν με τη σχέση εργασίας του COVID που ξεκίνησε, 66 εργαζόμενοι που έχουν κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα από πρόγραμμα παλαιότερο, το κοινοφελές πρόγραμμα. Και θεωρούμε ότι ενιαία πρέπει να δει το Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα και γι' αυτό ζητάμε η οποιαδήποτε απόφαση, που βεβαίως θέλουμε να είναι θετική, να περιλαμβάνει και να εμπλουτιστεί και για τους 66 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι με το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας, οι οποίοι είναι με θετικά ασφαλιστικά μέτρα, οι οποίοι προσλήφθηκαν με κριτήρια του ΟΑΕΔ και οι οποίοι προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια και αυτοί και όχι μόνο οι εργαζόμενοι του COVID. Και βεβαίως οι οποίοι ζουν και την αθλειότητα των προγραμμάτων της κοινοφελούς εργασίας, γιατί όλο το διάστημα που παραμένουν πληρώνονται με αυτό τον άθλιο μισθό που παίρνουν όσο ήταν με τον ΟΑΕΔ. Επομένως, μία παρατήρηση πρώτη μας είναι αυτό, ότι θέλουμε να διευρυνθεί η απόφαση για όλους τους εργαζόμενους. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλω να πω, να σταθώ στην ουσία εδώ, να επαναλάβω κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι με την κινητικότητα, τα χρόνια αυτά βεβαίως άδειασαν περισσότερο οι υπηρεσίες μας, αλλά οι αιτίες δεν είναι ουδέτερες με τις οποίες έφυγαν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι έφυγαν πάρα πολύ από την περιφέρεια Αττικής γιατί αντιμετωπίζουν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, γιατί αντιμετωπίζουν έναν μεγαλύτερο αυταρχισμό, γιατί αντιμετωπίζουν μια μεγαλύτερη ανακτοκρατία. Όλα αυτά τα χρόνια χτύπησε κόκκινο και τους οδήγησε να φύγουν. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έγινε από μόνο του, είτε είναι ουδέτερο. Αυτό σε συνδυασμό βεβαίως με τις μη προσλήψεις, τις οποίες δεν είναι ούτε αυτές οι μη προσλήψεις και είναι μια ουδέτερη διαδικασία. Είναι όλες οι κυβερνήσεις που εξακολουθούν από το 2006 και κάθε χρόνο, κάθε τέλος του χρόνου, επαναλαμβάνουν την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία λέει ότι στην πραγματικότητα απαγορεύονται οι προσλήψεις και δίνει ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτό είναι από το 2006 και τώρα έχουμε ισχύει μέχρι και το 2022. Και κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβρη, να βγαίνει μια τέτοια απόφαση για όλο το δημόσιο και για όλους τους ΟΤΑ. Και ας σκεφτούμε και όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και πώς έγινε αυτή η υποστελέχωση, το μερτικό ευθύνης όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει και που εξακολουθούν και σήμερα και με τη σημερινή κυβέρνηση που είναι. Τώρα, θα αντιπαρέλθω τα προσωπικά. Βεβαίως, αν ήμουν Περιφερειακή Σύμβουλος, θεωρώ ότι θα είχα ζητήσει 100 φορές το λόγο και θα μου τον είχε δώσει ο Πρόεδρος για τα επιπροσωπικού. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πω μόνο, βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι τα θεσμικά όργανα τα οποία είναι ενοχλητικά σε για κάποιους δεν αναγνωρίζονται. Δεν μας είναι ούτε καινούργιο αυτό, ούτε πρωτόγνωρο. Σε όλη μας η θητεία έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές αντίστοιχες συμπεριφορές. Εμείς απολογούμαστε στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι μας δώσανε πλειοψηφία για τρίτη φορά μας αναγνωρίζουν στο πλάι τους και σε αυτούς απολογούμαστε. Τώρα, αν εγώ τυχαίνει ο Περιφερειάρχης να με αντιμετωπίζει και να βλέπει μόνο την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου, με για την χαρά το εγώ να υπενθυμίσω στο σώμα ότι είμαι Πρόεδρος και στην Ομοσπονδία των Εργαζομένων της Περιφέρειας και ότι είμαι και μέλος στην εκτελεστική της ΑΔΔ. Εάν με όλα αυτά ο Περιφερειάρχης θεωρεί ότι εγώ μπορεί να είμαι καθημερινά στο γραφείο μου, ας πάει και αυτός καθημερινά στο ιατρείο του και να λειτουργεί το ιατρείο του, όπως και αρκετοί άλλοι. Εγώ παρεμπιπτόντως να πω ότι υπάρχει στο φάκελό μου
Το έγγραφο που έκανε ο διευθυντής μου, παλικάρι το οποίο οι προηγούμενες διοικήσεις που έλεγαν λοιπόν γιατί η Πανουτσάκου, η επόμενη δημόσια υγεία Πανουτσάκου, ενώ έχει συνδικαλιστική απαλλαγή ως μέλος της εκτελεστικής αρμοδίας, έρχεται στη δουλειά. Λοιπόν, εγώ έχω τα εύσημά μου, τα ξέρουν οι εργαζόμενοι και γι' αυτό τιμούν και εμάς και την παράταξή μου στο σύλλογο. Λοιπόν, να πω επί της ουσίας τώρα. Λοιπόν, δεν θα επαναλάβω ότι οι εργαζόμενοι όλοι αυτοί και όσοι είπα και με το πρόγραμμα 335 και 66, ότι έχουν ενσωματωθεί στις υπηρεσίες, ότι είναι αναγκαίοι, όλα αυτά τα οποία τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε φορά, γιατί ακριβώς είναι γνωστό ότι πάνω από 45% είναι υποστελέχωση. Λοιπόν, δεν θα τα επαναλάβω αυτό και ούτε επίσης το αυτονόητο ότι έχουν βαρεθεί και οι συνάδελφοι οι μόνιμοι να προσπαθούν να ενσωματώσουν στη δουλειά τους νέους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους που σήμερα έρχονται και αύριο φεύγουν, και ότι τέλος πάντων θέλουμε να σταματήσει αυτή η ομοιρία. Δεν θα επαναλάβω αυτά γιατί είναι γνωστά. Θα επαναλάβω μόνο ότι είναι συκοφαντίες πράγματα που ακούστηκα. Εμείς έχουμε βγάλει άπειρες ανακοινώσεις για τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για να σταματήσει αυτή η ομοιρία. Εμείς ποτέ δεν μιλήσαμε για απολύσεις. Ίσα-ίσα μπορούμε να πούμε εδώ και να θυμίσουμε την ανακολουθία πριν ένα χρόνο περίπου, όταν καλούσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην πάρει, να πάρει απόφαση και να μην ασκήσει έφεση, που το είχε στην Οικονομική Επιτροπή, είχε αυτό το δικαίωμα, όταν κάναμε παραστάσεις και ζητούσαμε να μην ασκήσει έφεση, και ανταυτού η Περιφερειακή Αρχή άσκησε έφεση σε θετική απόφαση. Σε θετική απόφαση, και το επαναλαμβάνω. Και βεβαίως να υπενθυμίσω, όχι, σας παρακαλώ πολύ. Βέβαια, σας παρακαλώ λίγο να ολοκληρώσω την υπομονή σας. Σας άκουσα και τους χαρακτηρισμούς σε όλο το ιδρεολόγιο. Λοιπόν, πώς το λένε, όταν μάλιστα, να υπενθυμίσω ότι ακολούθησε η απόφαση, η τροπολογία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που λέει ότι πρέπει να ασκηθούν τα ένδυκα μέσα μέχρι τέλους. Λοιπόν, εμείς θέλουμε στο θετικό ψήφισμα να προσθεθούν κάποια ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα, να διευρυνθεί. Δεύτερο ζήτημα, θεωρούμε ότι πρέπει, ακριβώς σε σχέση και με την έφεση που είπα πριν, ότι πρέπει να συμπληρωθεί, ότι πρέπει να γίνει η παραίτηση από τα ασκηθέντα ένδυκα μέσα, σε όσες περιπτώσεις έχουν ασκηθεί δηλαδή ένδυκα μέσα, σαν αυτό της έφεσης, και να ζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, να ζητήσει από την Οικονομική Επιτροπή να ανακαλέσει την ασκηθήσα έφεση. Και ταυτόχρονα λέμε ότι πρέπει να αναγνωριστεί η ακυρότητα κάθε απόλυσης που έχει γίνει ή που μπορεί να στο μεσοδιάστημα να γίνει. Αυτές τις συμπληρώσεις τις θεωρούμε απαραίτητες και θεωρούμε βεβαίως ότι, όπως γράφει επάνω, αποφασίζει ομόφωνα, ότι αυτό θα είναι απόφαση και όχι ψήφισμα ένα ευχολόγιο, όπως είχε γίνει πριν ένα χρόνο το Δεκέμβρη, παρόλο και που τότε λέγαμε να βγει απόφαση και όχι ψήφισμα. Ολοκληρώνω, ελπίζω, ότι αυτό που λέει επάνω αποφασίζει ομόφωνα, να μην είναι μια τρίπια, ότι αν κάποιοι εδώ ψήφισαν σε υπόθεση για να βγει αυτή η απόφαση, δηλαδή να παιχτεί το παιχνιδάκι ότι εφόσον δεν είναι ομόφωνο, δεν το στηρίζουμε και δεν βγαίνει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ευχαριστώ.